Η σημερινή μας έκτακτη κινητοποίηση, η παράσταση διαμαρτυρίας, έχει να κάνει με τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, προμελετημένα εγκλήματα που συνέβησαν εδώ και 2 εβδομάδες στην πόλη μας. Το πρώτο στην γραμμή μετεώρων, στο τέρμα της γραμμής μετεώρων, με μια νεκρή γυναίκα. Το δεύτερο πριν από 2 μέρες στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, με 5 τραυματίες από σύγκρουση αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΤ με αστικό λεωφορείο του ΤΕΛ. Είναι επαναλαμβανόμενα αυτά τα φαινόμενα. Τα μεταχειρισμένα λεωφορεία της εταιρείας Leasing έχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να εντοπιστούν ακόμα και από το τεχνικό προσωπικό. Έχουν γίνει διασκευές και μετασκευές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα δυστυχήματα όπως προανέφερα. Εμείς ζητάμε να, όπως είπαμε και στον κύριο Υπουργό Μεταφορών, όσα λεωφορεία δεν μπορούν να επισκευαστούν και να εντοπιστούν αυτές οι βλάβες, να αποσυρθούν από την κυκλοφορία, γιατί είναι επικίνδυνα και για τους επιβάτες, αλλά φυσικά και για τους εργαζόμενους. Καμία ευθύνη να μην επιμεριστεί στο προσωπικό, τόσο το τεχνικό όσο και τους οδηγούς, γιατί δεν ευθύνονται για αυτές τις δυσλειτουργίες και αστοχίες των μεταχειρισμένων λεωφορείων. Η πολιτική του ΠΑΜΕ, όπου βγήκε και της ειδικοποίησης της κοινωνίας, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι εις βάρος του λαού, και αυτή την πολιτική αντιπαλεύουμε για να υπάρχει συγκοινωνία φθηνή, ποιοτική για όλο τον κόσμο, και φυσικά με καινούργια λεωφορεία και όχι με μεταχειρισμένα σαπάκια που έχουν φέρει από το εξωτερικό.